στην τάξη μας. Στα παιχνίδια, στα τραγούδια, στις μουσικές πόλες και στους χώρους. Καλημέρα, καλά μου νηπιάκια, τι κάνετε? Ήρθα και σήμερα κοντά σας να σας πω μια ιστορία για έναν ψαρά που πήγε να ψαρέψει όλο χαρά. Έπιασε όμως ένα ψάρι, όχι σαν κι αυτά που σας τηγανίζει η μανούλα, ένα ψάρι που μιλούσε. Θα δείτε λοιπόν την ιστορία. Θέλω να τη δείτε προσεκτικά για να δείτε τι έγινε με αυτό το ψάρι. Φεύγω τώρα εγώ και οι κουκλίτσες θα έρθουν να σας παίξουν την ιστορία. Ωραία μέρα για ψάρεμα σήμερα. Θα πάω και θα ψάρεψω. Να φάμε τι δανει το ψαράκι μου ζήτησε η γυναίκα μου. Δεν έχει και τίποτα άλλο να μαγειρέψει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και πάρα πολύ. Δεν έχουμε και πάρα πολλά λεφτά. Είμαστε φτωχοί. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Είμαστε ευτυχισμένοι. Ας είμαστε φτωχοί. Τίποτα δεν τσιμπάει. Αν δεν πει τσιμπά κάτι. Ωχ, κάτι τσιμπάει, παιδιά. Κάτι τσιμπάει. Για να δω, για να τραβήξω. Να το, το φαντάζεστε αυτό τηγανιτό με πατατούλες που πω θα φάμε πολύ νόστιμα σήμερα. Μην μετράς. Τι συμβαίνει, ποιος μιλάει, είναι κανένας φίλος εδώ, είναι κανείς εδώ. Μην μετράς, μην με φας. Μην μετράς, μην με φας. Ποιος μιλάει, μη μου κάνετε πλάκα, είναι κανείς εδώ. Εγώ, το ψάρι, το ψάρι, το ψάρι, που πήσε και το καλάμι, για να το ξανασηκώσω. Το ψάρι, εσύ μιλάς. Εγώ μιλάω, εγώ. Μη με τρως καλέ μου ψάρα, σε παρακαλώ. Βέβαια, με συγχωρείς καλό μου ψάρα. Να, σ' αφήνω μέσα, σ' αφήνω. Να, περίμενε, περίμενε, να σ' αφήσω. Έλα, έλα, να αναπνεύσεις, να αναπνεύσεις, περίμενε. Σ' αφήνω, σ' αφήνω, δεν θέλω άλλο. Όχι, όχι, στεναχωριέμαι. Περίμενε, περίμενε να σ' αφήσω, περίμενε. Οπ, πώς είσαι, εντάξει, εντάξει, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, ψαρά μου. Να είσαι καλά, μη στεναχωριέσαι. Εγώ συγγνώμη που σε έβγαλα από τη λίμνη. Πώ στεναχωρέθηκα τώρα. Όχι, πήγαινε στο σπίτι σου. Έχεις πολύ καλή καρδιά. Και όποτε θέλεις κάτι από μένα ή έχεις μία ανάγκη, θα έρχεσαι να μου το ζητάς. Εντάξει, ψαρά μου. Ω, ναι, 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 σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πάω στη γυναίκα μου να πω τα νέα. Πάω στη γυναίκα μου να πω τα νέα. Χα, καλά, δεν τον πιστεύει η γυναικούλα μου. Θα τη πω τα νέα. Ανά το σπιτάκι μας. Για να δω, για να δω εγώ. Γυναίκα μου, γυναίκα! Γυναίκα μου, γυναίκα μου! Τι συμβαίνει, άντρα μου, ποιος με φωνάζει? Α, έρχεται. Α, γυναίκα, γυναίκα, μάντεψε, τι έγινε? Μαντεύω, ούτε ψάρια βλέπω, ούτε καλάμι βλέπω. Ω, τα πέταξα όλο στον δρόμο καθώς έτρεχα. Και η νηστεία, τι θα φάμε, άντρα μου, τι θα φάμε, αέρα θα φάμε. Όχι, όχι, έχω να σου πω μια ιστορία καταπληκτική. Τι ιστορία έχεις να μου πεις? Λοιπόν, μάντεψε. Πήγα να ψαρέψω. Σπουδαία ιστορία. Το ξέρω ότι πήγες να ψαρέψεις. Τι ψάρεψα όμως? Ένα παπούτσι. Με κοροϊδεύεις. Ψάρεψα ένα ψάρι. Αλήθεια. Κι εγώ νόμιζα ότι θα ψάρεψες ένα σκυλάκι. Μη με κοροϊδεύεις, γυναίκα. Ψάρεψα ένα ψάρι. Το οποίο ήταν μαγεμένο. Τι μαγεμένο? Μιλούσε. Αχ, άντρα μου, η πολύ πείνα. Σε χτύπησε στο κεφάλι και δεν ξέρεις τι λες. Αλήθεια σου λέω, αλήθεια. Και μάλιστα μου είπε ότι να μην το φάω. Και εσύ με την καλή σου την καρδιά το έριξες ξανά στη λίμνη. Έτσι έκανα, έτσι έκανα. Αλλά μετά ξέρεις τι μου είπε? Τι σου είπε? Όταν θέλω ένα χατήρι, να πάω να του το ζητήσω. Σου είπε να του ζητήσεις ένα χατήρι και δεν του είπες τίποτα? Τι να του ζητήσω, βρε γυναίκα, τι να του ζητήσω? Τι να του ζητήσεις? Για να σκεφτώ εγώ. Πρώτα πρώτα, αυτό εδώ το παλιό σπίτι το βλέπεις? Είναι έτοιμο να γκρεμιστεί. Είναι το σπιτάκι μας. Εγώ δεν λέω ότι είναι το σπιτάκι μας. Είναι το σπιτάκι μας. Θα πας λοιπόν στο ψαρά, στο ψάρι και θα του πεις: είμαι ο ψαράς που σε έσωσα. Θέλω να μου αλλάξεις το σπίτι, να το κάνεις πιο ωραίο. Μα γυναίκα δεν μπορώ. Πήγαινε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Αφού σου είπε ότι ό,τι χατήρι θέλεις, θα πας να το του ζητήσεις. Πήγαινε γρήγορα. Πάω. Ντρέπομαι λίγο. Καλέ, τι ντρέπεσαι? Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Πήγαινε. Α, ακούσε εκεί. Να μείνω εγώ σε αυτό το σπίτι. Όταν έχω τη δυνατότητα να ζήσω σε καλύτερο. Τι λες, καλέ, τι λες, καλέ. Αχ, πώς θα πάω. Ντρέπομαι τώρα, ντρέπομαι, ντρέπομαι. Είναι η αλήθεια. Ντρέπομαι. Ψαράκι, ψαράκι μου.
η γυναίκα μου, η γυναίκα μου ζητάει κάτι. Τι θέλει να της κάνω? Ποιο χατήρι θέλει? Να, η αλήθεια είναι ότι το καλύβι μας στάζει από παντού νερά, όλο το φτιάχνω και όλο χαλάει. Να μας χάριζε ένα καλύτερο σπιτάκι. Εντάξει, θα πεις όμως τη γυναίκα σου κάτι. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Θα της το πω. Ευχαριστώ ψαράκι, ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Τι θα πει αυτό, τι να πω. Τρέχω στη γυναίκα μου, τρέχω να δω, να ξέρω το χατήρι. Το ψαράκι, για να δω. Τι λες καλέ, εμείς δεν είμαστε αρχικιόπιοι, είμαστε οι σπουδαίοι του χωριού. Θα πας γρήγορα και θα του πεις να μας φτιάξει ένα άλλο σπίτι. Γυναίκα, όχι, ντρέπομαι. Και ξάλλω από το ψάρι, μου είπε και κάτι. Τι σου είπε? Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Α, φιλοσοφίες δεν με νοιάζει. Πήγαινε γρήγορα, σου λέω. Έλα, θα σε σμπρώχνω. Μα ντρέπομαι. Έλα, θα σε σμπρώχνω τώρα. Έλα. Αχ, τι πράγμα είναι αυτό. Πώς θα το ζητήσω, βρε παιδιά. Πώς θα του το ζητήσω? Και μου είπε και αυτό, όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Κάτι θα σήμαινε αυτό για να μου το πει το ψάρι. Δεν μπορώ τώρα να το καταλάβω. Άντε να δούμε. Πόσο ντρέπομαι. Ψαράκι μου. Καλημέρα, ψαρά μου. Πάλι εδώ. Πάλι εδώ, ψαράκι μου, γιατί δεν σας άρεσε το σπίτι που σας έφτιαξα. Πολύ μας άρεσε, αλλά να, η γυναίκα μου είπε να είναι λίγο μεγαλύτερο. Αχ, καλέ μου ψαρά, εγώ θα σου κάνω το χατήρι για να έχετε ένα μεγάλο σπίτι. Αλλά όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Αυτό θα θυμάσαι. Μου το λες, αλλά δεν το πολύ καταλαβαίνω. Η κυρία Πλεονεξία σας έχει πιάσει. Η κυρία Πλεονεξία. Ευχαριστώ, ψαράκι μου. Τώρα με μπέρδεψε ακόμη πιο πολύ. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Και η κυρία Πλεονεξία. Δεν είναι καμιά γειτόνισσα στο χωριό, καινούρια. Μου τα έπαιξες, ψαράκι μου. Πάω να πω τα νέα στη γυναίκα μου. Καταπληκτικό, άντρα μου, καταπληκτικό. Μα εγώ σου είπα ότι ψάρι, σαν να βρήκες τη χήνα που κάνει τα χρυσά αυγά. Δεν θα σε αφήσω εγώ έτσι τώρα, κάτσε να δεις. Έλα να μου πεις τα νέα και θα σου πω εγώ. Γυναίκα, έλα, θα σου πω. Είδες, άμα μιλάω εγώ να μ' ακούς. Για κοίταξε σπιταρώνα που με είχες και έμενα σε εκείνο το αχούρι. Λοιπόν, τα ξαναπάς στο ψαρά. Όχι, δεν πάω ξανά στο ψάρι. Δεν ξεπάω ξανά, όχι. Θα πας και θα πεις και ένα τραγούδι. Λοιπόν, θα πας και θα του πεις να μας φτιάξει ένα ακόμα πιο μεγάλο σπίτι. Και ότι δεν θέλουμε σπίτι με έναν όροφο, θέλουμε με δύο ορόφους. Γυναίκα μου, γιατί θέλει συνέχεια περισσότερα πράγματα? Α, δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Μου είπε και για μια πλεονεξία. Πλεονεξία, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μου είπε ξανά ότι όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Δεν με νοιάζει, σου λέω, τι λέει το ψάρι. Θα πας γρήγορα και θα του ζητήσεις ένα διόρροφο σπίτι. Γρήγορα. Γυναίκα, δεν μπορώ. Μπορείς, γρήγορα, όλα τα μπορείς εσύ. Άκουσε εκεί, εγώ που είμαι τόσο σπουδαία, να μένω σε ένα σπίτι με έναν όροφο. Μόλις θα το κάνω εγώ διόροφο και θα δείτε τι άλλο θα το κάνω. Όλοι στο χωριό θα τρίβουνε τα μάτια τους για μένα. Θα περνάω και όλοι θα με προσκυνούν σαν να είμαι βασίλισσα. Βασίλισσα, πολύ καλή ιδέα. Πώς θα πάω τώρα πάλι στο ψάρι. Πραγματικά θα έχει δίκιο να με μαλώσει και να μου πει ό,τι θέλει. Οχ, με κατεβασμένο κεφάλι. Ψαράκι μου. Πάλι εσύ εδώ. Ναι. Μα δεν σας άρεσε το σπίτι που σας έφτιαξα? Μας άρεσε δηλαδή, αλλά να. Είχε, ψαράκι μου, μόνο έναν όροφο.
η γυναίκα μου θέλει να έχει δύο ορόφους. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Πήγαινε, έγινε το χατήρι που μου ζήτησες. Στέλνει τα πολλά, χάνει τα λίγα. Όχι, για να δούμε, για να δούμε. Για να δω τη γυναίκα μου τώρα, θα είναι ευχαριστημένη. Το σπίτι είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αχ, ψαράκι μου, πόσα χατήρια σπουδαία μας κάνεις. Πιστεύω τώρα να τη βρω ευχαριστημένη τη γυναίκα μου. Γιατί αν δεν τη βρω και τώρα ευχαριστημένη, παιδιά, νομίζω ότι θα έχει δίκιο το ψάρι. Το έχουμε καταστεναχωρήσει. Αρχίζω και καταλαβαίνω. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Μήπως θέλουμε πολλά τελικά. Για να τη φωνάξω. Να το αχ, τέλειο. Τέλειο, δεν σας αρέσει. Τέλειο. Γυναίκα μου, σταμάτε τα λόγια. Σταμάτε τα λόγια, έχεις δουλειά να κάνεις. Γιατί, τι θέλεις άλλο. Θα πας ξανά στο ψάρι. Και τι θα του ζητήσω. Θα του ζητήσεις να βγάλει από εδώ αυτό το σπίτι. Μα έχει δύο ρόφους, δεν ήθελες δύο ρόφους. Ήθελα, αλλά τώρα δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, θα πας και θα του πεις ότι θα μας φτιάξει ένα παλάτι. Και εσύ θα γίνεις βασιλιάς και εγώ θα γίνω βασίλισσα. Τι λες, βρε γυναίκα, αυτό που λέω. Μα μου λέει συνέχεια ότι όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Και εμείς θέλουμε πολλά. Έλα, έλα, σταμάτα. Λόγια του αέρα είναι αυτά. Πήγαινε γρήγορα, γρήγορα σου λέω, γρήγορα. Μα γυναίκα δεν έχει μα και ξεμά. Εσύ βασιλιάς, εγώ βασίλισσα και αυτό παλάτι. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Ακούσε εκεί, θα μείνω εγώ στο χωριό. Στο χωριό, σε διόροφο σπίτι. Μωρή, τι μας λες καλέ. Τώρα θα δείτε, θα ξεπροβάλλει ένα παλάτι από εδώ και όλες οι γειτόνισσες θα με ζηλεύουν όλες οι γειτόνισσες. Ωχ, τώρα, τι να κάνω. Τι να κάνω τώρα. Πώς να πάω. Ψαράκι μου. Ψαράκι. Βλέπω, έχεις συνέχεια εδώ. Τι συμβαίνει. Να, ψάρι. Θα θέλαμε και κάτι άλλο. Τι άλλο θα θέλατε. Εγώ σας έφτιαξα ένα διόροφο σπίτι. Κανένας άλλος στο χωριό δεν έχει σπίτι σαν το δικό σας. Να το χαρείτε. Αν δεν το χαιρόμαστε, η γυναίκα μου τώρα θέλει παλάτι. Και αυτή να γίνει βασίλισσα και εγώ βασιλιάς. Πήγαινε. Φύγε από εδώ. Πήγαινε στο σπίτι σου και θυμήσου. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Εσύ μου τα λες και καλά έρθεις, εγώ και τα καταλαβαίνω. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δω. Φεύγω τώρα. Για να δούμε τι θα υπάρχει. Ωχ, κάτι δεν μου πάει καλά. Τι είναι αυτό που βλέπω. Ωχ. Πρώτα τη γυναίκα μου να κλαίει έξω από το σπίτι. Γυναίκα μου, τι έγινε. Ξαφνικά έφυγε το σπίτι με τους δύο ρόφους και ήρθε το καλύβι μας. Το χάσαμε. Χάσαμε το διόροφο, χάσαμε το σπίτι το ωραίο, χάσαμε το σπίτι το άλλο το ωραίο και μας ήρθε το καλύβι πάλι. Αχ, γυναίκα μου, τώρα καταλαβαίνεις τι σημαίνει όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Το κατάλαβα, ντρούλη μου, και πήρα μια απόφαση να μην είμαι ξανά πλέον έκτρα. Πάμε τώρα στο σπίτι μας και θα φτιάξω τη σκεπή γιατί θα βρέξει αύριο και πάλι θα βάλεις ένα κουβά στη μέση του σπιτιού. Άντρα μου, συγγνώμη. Ήμουνα πολύ πλεονέκτατη. Τώρα κατάλαβα τι θα πει πλεονεξία. Ενώ έχουμε πράγματα να θέλουμε κι άλλα και να μην χορταίνουμε. Αχ, άντρα μου, έτσι ήθελα πολλά και έχασα και τα λίγα. Πρέπει και τα λίγα να τα χαιρόμαστε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το καλύβι μας γυναίκα. Και τι να κάνουμε, αφού μας έγινε μάθημα να μην είμαστε πλεονέκτες, θα χαιρόμαστε με τα μικρά και τα όμορφα. Πάμε στο σπιτάκι μας. Έτσι λοιπόν, παιδιά, ο ψαράς και η γυναίκα του συνέχισαν να μένουν σε εκείνο το σπίτι. Αλλά τώρα είναι πιο ευτυχισμένοι. Χαίρονται τα μικρά πράγματα που έχουν. Την υγεία, το σπιτάκι τους, τη ζεστασιά τους, το ότι είναι μαζί. Όλα αυτά τους δίνανε πολύ χαρά. Και έτσι σταμάτησαν να είναι πλεονέκτες. Και η κυρία Πλεονεξία έφυγε από κοντά τους. Αυτά είχα να σας πω. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας, αγαπούλες. Γεια σας.